βαγόνι μια γυναίκα. Προς το παράθυρο γυρνάει. Θάμπω το τζάμι απ' τα χνότα και βιαστικά το καθαρίζει. Καθώς η μηχανή σφυρίζει και χαμηλώνουν τα φώτα. Και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα σπιτά, ένα σπιτάκι φωτισμένο και της μορφής της το μαγνάδι. Το σπίτι τρέχει το τρένο, ή μήπως ή μήπως τρέχει το βράδυ προς το δικό της πεπρωμένο. Ναι. Ευχαριστώ. Σοκράτη. Σήκω. Σήκω, αγόρι μου. Πέντε η ώρα. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее... Μ' αρέσει να σε ακούω να τραγουδάς. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, έτσι δεν λένε. Έτσι λέγατε στην Οδυσσό. Γιατί και εδώ τι λέμε. Εδώ λένε η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Μακάρι. Thank you.
Τι έγινε, ρε. Πού χτύπησε, ρε. Πονάς πολύ. Μίλησε μου. Μίλα μου. Μίλησε μου. Πού χτύπησες. Ένα τηλέφωνο, να στον αφάρω. Πού χτύπησες, ρε. Δεν υπάρχει κανείς. Ένα στον αφάρω. Γαμώ την κατεμιά μου, γαμώ! Πόσο καιρό θα έμεινα χωρίς τηλέφωνο. Όλο σήμερα οπωσδήποτε μου λες και έχει περάσει μια εβδομάδα. Άντε πάλι, όχι λέμε, δεν είναι θέμα συσκευής. Σκάψαν τον δρόμο για φωτοαέριο και φάγαν τα τηλέφωνα. Τι ώρα. Για να δούμε. Μορέλαση και ό,τι θες κερνάω. Άντε, γεια, γεια. Ο Μιχάλης. Όλος το σήμερα οπωσδήποτε είμαστε. 10 μέρες με έχει αφήσει χωρίς τηλέφωνο. 131 θέση 66, παρακαλώ. Μάλιστα. Πώς είπατε το όνομα? Ναι, παρακαλώ. 131 θέση 67. Το μικρό. Ναι. Τι είναι, κατάστημα? Περιμένετε λίγο. Πώς ξέρετε το όνομα του διευθυντή? Άρισμα Πάστον Εγκόσμο, 9025, 809. Thank you.